Οι εξελίξεις στο Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο του Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Κυπρίων για παράθυρο ευκαιρίας, μίλησε ο πρόεδρος του DC, κάνοντας λόγο για αποφασιστικότητα να εξαντληθεί κάθε περιθώριο προκειμένου να ευοδοθεί η προσπάθεια. Άνοιξε ένα παράθυρο ελπίδας για τον Κυπριακό. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια. Εξάλλου, αν ήταν εύκολη, θα είχε λυθεί εδώ και 41 χρόνια. Και δεν είναι υπέτειοι οι Ελληνοκύπριοι για την μίληση. Όμως υπάρχει ευκαιρία που πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Σε συνομιλίες βασισμένες σε αρχές ώστε να μην παγιωθούν τα τετελεσμένα, εμένει το ΑΚΕΛ. Εάν μας ικανοποιεί η οριστική διχοτόμηση, να το πούμε καθαρά στον Κυπριακό λαό. Εμάς δεν μας ικανοποιεί. Εμείς ανησυχούμε για έναν τέτοιο ενδεχόμενο. Ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση? Σίγουρα είναι η Τουρκία. Για τουρκικό θεώρημα λύσης, το οποίο βασίζεται στην παραχώρηση εδάφους έναντι της κατάργησης του κράτους, μίλησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Και εισηγούνται να μας δώσουν έδαφος, αν τους δώσουμε κράτος. Να αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος, να καταργήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Για υπερβολές και υπερφύαλη αισιοδοξία και παραμύθια που εγκυμονούν κινδύνους, έκαναν λόγο ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι. Δυστυχώς, 41 χρόνια μετά από την τραγωδία, δεν έχουμε ακόμα κατορθώσει να υιοθετήσουμε μια κοινή εθνική πολιτική για την αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού και τη λύση του Κυπριακού. Γιατί το Κυπριακό δεν είναι διακοινωτική διαμάχη και διευθέτηση όπως το έχουμε καταντήσει. Στην πραγματικότητα, η τουρκική πλευρά στοχεύει στην νομιμοποίηση και μονιμοποίηση της διχοτόμησης με έναν επιπλέον τεράστιο κέρδος για την Τουρκία. Η λύση θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία για να δημιουργηθεί ένα νέο συνεταιριστικό κράτος. Τέστις μέρες η Κυπριακή πολιτική ηγεσία δεν αναζητεί τρόπους και πόρους για εκστρατείες και λόμπινγκ στην ΗΠΑ και στην Ευρώπη κατά της Τουρκίας, αλλά ενδιαφέρεται για την επόμενη κοινή παρουσία των δύο ηγετών. Στο Κυπριακό ούτε στρατηγική υπήρξε διαχρονικά που να ενώνει τις πολιτικές δυνάμεις, ούτε όραμα αποδεχτό που να ενώνει τον λαό να αγωνιστεί.